Το σημερινό βίντεο περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα φιλοσοφίας. Οπότε θέλω να είστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε. Στο σημερινό βίντεο λύνουμε πάρα πολλά φιλοσοφικά ερωτήματα, όπως μια πέτρα. Τι την νικάει την πέτρα? Εντάξει, όλοι έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με πέτρες. Το παιχνίδι μου έχει βάλει ήδη την απάντηση paper. Εντάξει, χαρτί. Όχι. Ξέρετε τι νικάει μια πέτρα? Η απίθμενη οργή ενός τύπου με μια ξύνα. Είμαι ο πρώτος. Παιδιά, είμαι ο πρώτος που έχει παίξει αυτό το παιχνίδι. Απορώ πως. Δεν ξέρω. Δεν είναι πολύ προφανές. Είναι το χαρτί και η απίθμενη οργή ενός τύπου με μια ξύνα. Δεν ξέρω πώς θα το βρει κι άλλος. Τέλος πάντων. Τώρα, δημιούργησα με αυτή την απάντηση ένα πρόβλημα στον εαυτό μου, γιατί πρέπει να βρω τι νικάει έναν τύπο με απίθμενη οργή, ο οποίος κρατάει ένα πίκαξ. Και ξέρετε τι τον νικάει, παιδιά? Μια αγκαλιά. Για να δούμε. Μπράβο. Ωραία, και επίσης είμαι ο πρώτος που βρίσκει τι νικάει ένα τέτοιο τύπο. Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, λοιπόν, σας δίνω λύση εδώ πέρα μέσα από αυτό το βίντεο. Μία αγκαλιά, παιδιά, μπορεί να καλμάρει μέχρι και το πιο νευριασμένο τύπο που κρατάει πίκα. Επόμενο, τι νικάει μία αγκαλιά? Μία μπουνιά. Μία μπουνιά σίγουρα νικάει μία αγκαλιά. Μία μπουνιά είναι πολύ πιο δυνατή από μία αγκαλιά. Δυστυχώς γι' αυτό μου κάνανε αγκαλιά. Τι νικάει όμως, παιδιά, μία μπουνιά? Μία κλωστιά, θα πω εγώ. Εντάξει, έχουμε οι μυϊκές ομάδες εκεί πέρα, είναι σίγουρα πολύ καλύτερες από το χεριών. Φυσικά, μία κλωστιά είναι έτσι πιο δυνατή από μία μπουνιά. Εκτός και αν είσαι μποξέρ. Παρ' όλα αυτά, 18 άλλοι νίκησαν την μπουνιά με μια κλωτσιά. Τι νικάει μια κλωτσιά, παιδιά? Εν τω μεταξύ, εσείς μπορείτε να πατάτε ταυτόχρονα. Μπορείτε να αφήνετε timestamp και να γράφετε από δίπλα την απάντησή σας. Ένα taser, παιδιά. Ένα taser νικάει την κλωτσιά. Αρχικά είμαι ο πρώτος γενικά που νικάω μια κλωτσιά με ένα taser. Ένα taser μπορεί να ρίξει κάποιον ο οποίος κλωτσάει. Μια κλωτσιά δεν μπορεί να ρίξει κάποιον που έχει taser. Φανταστικά νέα. Τι νικάει, παιδιά, ένα taser? Το να μην έχει μπαταρίες, θα γράψω εγώ. Το οποίο είναι και το σωστό. Επίσης, αυτό ίσως είναι το μόνο βίντεο που έχει πάει κάπως έτσι. Γιατί δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ωραία. Τι νικάει την έλλειψη μπαταριών? Μια μπρίζα. Και προφανώς είναι σωστό κι αυτό. Τώρα, τι νικάει, παιδιά? Με τι μπορούμε να νικήσουμε μια μπρίζα? Με ένα ηλεκτρολόγο. Μην δοκιμάσετε μόνοι σας. Πάρτε ηλεκτρολόγο. Ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να εγκαταστήσει μια μπρίζα, οπότε έχουν τον έλεγχο. Λοιπόν, με τι μπορούμε να νικήσουμε ένα ηλεκτρολόγο? Τώρα μπορούμε να κάνουμε κύκλο, εντάξει. Βέβαια, δεν μπορούμε να δώσουμε ίδιες απαντήσεις. Αλλά μπορούμε να νικήσουμε ένα ηλεκτρολόγο με υπομονή? Εγώ θα πω με υπομονή. Και το με υπομονή. Η υπομονή θα νικήσει. Τι μπορεί να νικήσει όμως την υπομονή, παιδιά? Ένα άτομο από τη γενιά Z. Εντάξει, ξεκάθαρα δεν έχουν υπομονή, οπότε νικάει νομίζω. Τι, όχι! Α, το πήρε λίγο ανάποδα. Τέλος πάντων, το σκορ μου είναι 9, παιδιά. Το σκορ μου είναι 9. Αυτό ήταν το ταξίδι εδώ πέρα. Αλλά, λοιπόν, εντωμεταξύ υπάρχουν άλλοι εδώ πέρα στο leaderboard που έχουν κάνει φάση 567, έχει κάνει ο άλλος. Παρ' όλα αυτά, θα πάμε τα νερά του παιχνιδιού αυτή τη φορά. Ωραία, την πέτρα την νικάει το χαρτί. Τι νικάει το χαρτί? Το ψαλίδι. Τι νικάει το ψαλίδι? Άμα γράψω πέτρα, δεν με αφήνει, εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε ίδιες απαντήσεις. Αλλά πάρα πολλά πράγματα η αλήθεια είναι. Μπορώ να γράψω σφυρί. Ωραία, επίσης το παιχνίδι είναι πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Όχι μολύβι, δεν ξέρω γιατί κάποιοι βάζετε μολύβι. Το είχατε μέσα στην καθετίνα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τι νικάει τώρα το σφυρί? Ένας μάστορας με εμπειρία, παιδιά, νικάει το σφυρί. Τι νικάει όμως ένα μάστορα με εμπειρία? Ένα μαχαίρι. Εντάξει, ένα μαχαίρι, ναι, νομίζω ότι δεν θα. Όση εμπειρία και να έχει ο μάστορας. Όχι. Α, επειδή έχει εμπειρία αυτό, καταλάβατε τι γίνεται. Δεν τον νικάει το μαχαίρι. Δεν πειράζει, πάμε πάλι. Λοιπόν, τι νικάει εδώ πέρα? Λοιπόν, πάμε κάποιο αλλού, να σκεφτούμε κάτι άλλο. Τι μπορεί να νικήσει ένα ψαλίδι? Η Ελλάδα, παιδιά. Όχι. Α, 16 άλλοι άνθρωποι το δοκίμασαν αυτό. Οκ, ήθελα να το δοκιμάσω. Ωραία, ξέρεις κάτι, ξέρεις ποιος μπορεί να νικήσει ένα ψαλίδι και είμαι σίγουρος. Γκάνταλφ, ο γκρίζος. Σωστά. 13 άλλοι γράψαν ότι ο Γκάνταλφ μπορεί να κερδίσει ένα ψαλίδι και είχαν δίκιο, παιδιά. Τι μπορεί να κερδίσει τον Γκάνταλφ? Ο Μπάλρογκ. Τώρα, τι μπορεί να κερδίσει τον Μπάλρογκ? Σκέφτομαι πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Επειδή μου, ένα F-16 θα μπορούσε να κερδίσει τον Balrog. Θα το γράψω. Fighter Jet. Δεν θα μπορούσε. Σκέφτεται τώρα. Ναι, είμαι ο πρώτος επίσης που νικάει τον Balrog με Fighter Jet, να πω. Τώρα, ένα Fighter Jet από τι χάνει? Από ένα καλύτερο Fighter Jet. Άλλη, δεν μπορείς να κάνεις upgrade, λέει. Δεν μπορείς, λέει, να κάνεις upgrade απλά ένα jet. Εντάξει, πρέπει να βρεις κάτι άλλο. Ωραία, αν βάλω ότι το ψαλίδι τον νικάει ο Spock, είχα δίκιο. Τι νικάει το Spock? Ο Sheldon. Sheldon Cooper θα νίκα και το Spock, λέει. Αλλά τι νικάει τον Sheldon? Το να κάθεσαι στη θέση του. Κανείς δεν έχει δει Big Bang Theory, έτσι είμαι μόνος μου. Αλλά έχω δίκιο προς το παρόν, έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Τι νικάει το να κάθεσαι στη θέση του? Δεν ξέρω καν τι μπορεί να είναι αυτό, έτσι. Η μοναξιά θα γράψω. Όντως, η μοναξιά νικάει το να κάθεσαι στη θέση του. Μπράβο. Σας είπα ότι το σημερινό βίντεο είναι φιλοσοφικό, είναι άλλη φάση. Εντάξει, ωραία, είναι κάτι άλλο εδώ πέρα. Τι νικάει, παιδιά, τη μοναξιά? Η φίλη. Έχει ξεφύγει το σημερινό βίντεο. Και όντως, οι 50 άλλοι πιστέψαν το ίδιο με μένα. Τι νικάει τους φίλους? Ένα όπλο. Φυσικά ένα όπλο μπορεί να καταστρέψει τη φιλία σου πολύ γρήγορα. Τι νικάει ένα όπλο? Θα έγραφε ένα μεγαλύτερο όπλο, αλλά δεν θα το κάνω γιατί το έκανα πριν, δεν δούλεψε. Θα γράψω ο Ράμπο. Ο Ράμπο νικάει ένα όπλο, παιδιά. Δύο άλλοι επίσης έχουν γράψει το Ράμπο. Είμαστε τρεις άνθρωποι στον πλανήτη που γράψαμε ότι ο Ράμπο μπορεί να νικήσει ένα όπλο. Φανταστικά, ναι. Τι νικάει το Ράμπο όμως, παιδιά? Ξέρετε τι, εδώ μου έρχεται, παιδιά, στο μυαλό ότι θα τον νικούσει ο Ρόκι. Θέλω πάρα πολύ να γράψω ότι ο Ρόκι νικάει το Ράμπο. Δεν ξέρω αν πρέπει, βέβαια. Θα γράψω ο Ρόκι. Θα το γράψω. Ο Ρόκι νικάει το Ράμπο. 21 άλλοι το γράψαν αυτό.
Και είχαν δίκιο. Τι νικάει το Ρόκι? Έχει χάσει από κάποιον ο Ρόκι? Πρέπει να γκουγκλάρω. Έχει χάσει από 21, τον γκουγκλάρα, αλλά από ποιους έχει χάσει ο Ρόκι? Επίσης δεν ξέρω γιατί ο Ρόκι είναι ρακούν. Αυτό είναι μια συζήτηση για άλλο βίντεο. Την αφήνω. Λοιπόν, ο Νίο, σίγουρα. Μην το σκέφτεσαι. Τι, ο Νίο δεν νικάει το Ρόκι, ρε παιδιά. Νίο is a car brand. Δεν εννοούσα car brand. Εννοούσα τον Νίο από το Matrix. Έπρεπε να το έγραφα. Είχε πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Ωραία. Τι μπορεί να νικήσει τα ψαλίδια? Εγώ. Οκ, okay, δεν λειτουργεί αυτό. Πάμε πάλι. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Κάτι το πέρα με αρχή. Τι νικάει την πέτρα? Το πίκαξ. Τι νικάει το πίκαξ? Ένα σπαθί. Τέλεια. Τι νικάει ένα σπαθί? Ένα τόξο. Τέλεια. Τι νικάει ένα τόξο? Ένα crossbow. Μπράβο. Τι νικάει μία βαλίστρα, το πατέρα στα ελληνικά? Μία σπίδα. Ωραία. Τι νικάει μία σπίδα? Ξαρτάται τι σπίδα τώρα είναι αυτή, έτσι. Α, ξέρεις τι, ένα μαγικό ξόρκι. Σωστά. Σωστά. Και είμαι ο πρώτος που νικάει μία σπίδα με ένα μαγικό ξόρκι. Μπράβο μου. Τι νικάει ένα μαγικό ξόρκι? Ένα. Έγραψα Enwell. Enwell Play Star. Μπράβο. Στην καρδιά του μάγου. Είναι, λέει, δύσκολο να καστάρεις ξόρκι όταν είσαι νεκρός. Προφανώς. Τώρα, σου έρχεται ένα βέλος στην καρδιά. Τι το νικάει αυτό? Μία πανοπλία, παιδιά. Μία διαπέραστη πανοπλία για την ακρίβεια. Προφανώς σου ρίχνει το βέλος, δεν περνάει μέσα από την πανοπλία, νικάς. Ωραία, πάει και αυτό. Λοιπόν, τι νικάει τώρα? Μία πανοπλία. Ένας καλός blacksmith. Προφανώς, παιδιά, αυτός τη φτιάχνει. Ξέρει. Τι νικάει όμως ένα καλό blacksmith? Έχει ξεφύγει η κατάσταση, δεν ξέρω πού φτάνουμε εδώ πέρα. Ένα όπλο θα γράψω. Ένα όπλο, παιδιά. Μπορεί ο καλός ο σιδεράς εδώ πέρα να φτιάξει ένα σπαθί, αλλά το όπλο ρίχνει σφαίρες. Τι νικάει ένα όπλο τώρα? Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Θα γράψω τον Bruce Lee, που κανονικά είναι αλάθαστο εδώ πέρα. Μην μου πει ότι το όπλο νικάει τον Bruce Lee. Όχι, ο Bruce Lee τον νικάει. Καν dodge bullets, σωστά. Ποιο νικάει όμως τον Bruce Lee? Λοιπόν, είμαι εδώ ένα λεπτό και σκέφτομαι, παιδιά, ποιο νικάει τον Bruce Lee. Προσπαθώ να σκεφτώ εδώ πέρα ποιο μπορεί να νικήσει τον Bruce Lee. Μπορεί ο Aragorn να νικήσει τον Bruce Lee, λέτε. Θα γράψω Sauron. Ο Sauron μπορεί να νικήσει τον Bruce Lee. Ας είμαστε. Μπράβο, ευχαριστώ. Χρησιμοποιεί μαύρη μαγεία, ναι, μπορεί να διαλύσει το κομφού, ρε παιδί μου. Τι μπορεί να νικήσει τον Sauron όμως? Ο Frodo που πετάει το δαχτυλίδι. Σωστά. Και είμαι ο πρώτος που καταστρέφει έτσι το Sauron. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Frodo καταστρέφει το δαχτυλίδι. Αυτό τι μπορεί να τον νικήσει? Παιδιά, δεν έχω ιδέα, έτσι. Δηλαδή, δοκίμασαν τα πάντα. Τρεις ταινίες είναι. Έχουν δοκιμάσει τα πάντα. Το να τον αφήσει ο Σαμ μόνος του. Εδώ, εν τω μεταξύ, έχω κάνει φουλ αναφορές σε αυτό το βίντεο και από Lord of the Rings. Εντάξει, τέλος πάντων, λοιπόν. Άμα τον άφηνε ο Σαμ μόνος του. Σωστά. Πολύ σωστά. Δεν θα μπορούσε να τον καταστρέψει. Ο Φρόντο χρειαζόταν τον Σαμ για να φτάσει στη Μόρντορ. Οπότε, τον αφήσει μόνος του, θα κατέστρεφε όλη τη φάση. Τι μπορεί να νικήσει τον Σαμ να αφήνει μόνο του τον Φρόντο? Παιδιά, δεν ξέρω πλέον τι είναι. Πλέον είναι πάρα πολύ φιλοσοφικό. Δεν ξέρω, ξεφύγει. Είμαι στις 14 παρόλα αυτά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να κάνω, ρε παιδί μου. Αν σταματάει κάπου, μου λέει μπράβο, ξέρω εγώ, έφτασε στις 50 ή κάτι. Τις 20 ελπίζω. Ή τις 15 για την επόμενη. Μια αληθινή φιλία. Σωστά. Μια αληθινή φιλία. Το σταματάει αυτό. Τώρα, τι νικάει μια αληθινή φιλία, παιδιά? Το να μην πληρώνετε όλοι μαζί, εντάξει. Να είναι κάποιο τύπου, παιδιά, εγώ αυτό πήρα. Ξέρω εγώ από αληθινές φιλίες. Σωστά. Και έτσι σπάει μια αληθινή φιλία. Είμαι ο πρώτος που το βρίσκει αυτό. Τι νικάει το να μην μοιράζεσαι τα λεφτά του λογαριασμού? Ένας εκατομμυριούχος. Το νικάει αυτό. Μπράβο. Τι νικάει όμως ένα εκατομμυριούχο? Ένας δισεκατομμυριούχος προφανώς. Ωραία. Θέλω να δω πού θα φτάσει αυτό. Δεν ξέρω ούτε κι εγώ, παιδιά. Απάντηση με την απάντηση το πάω. Αυτό ήταν πολύ εύκολο. Ωραία. 36 άλλοι προφανώς το βρήκανε. Δεν ξέρω γιατί μόνο 36. Μάλλον δεν φτάνουν πολύ συχνά στον εκατομμυριούχο. Ωραία. Τι νικάει έναν δισεκατομμυριούχο? Ο Τζεφ Μπέζος. Φανταστικά. Τι νικάει, παιδιά, τον Τζεφ Μπέζος? Το να πέφτουν μετοχές της Amazon. Μην μου πεις ότι δεν τον νικάει αυτό τον Τζεφ Μπέζος. Σωστά. Τι νικάει τις μετοχές της Amazon να πέφτουν? Μία οικονομική ύφεση. Μπράβο, είμαι ο πρώτος που το βρίσκω. Τι νικάει όμως μία οικονομική ύφεση? Το να πτωχεύσουν οι τράπεζες. Τι νικάει το να πτωχεύσουν οι τράπεζες? Το τέλος του καπιταλισμού. Παιδιά, δεν ξέρω που έχει πάει. Με ρωτάτε, εντάξει, δεν ξέρω γιατί, αλλά. Ακόμα πηγαίνει αυτό. Και όντως πηγαίνει, ρε παιδί μου. Το οποίο βλέπετε ότι όταν πτωχεύουν οι τράπεζες, πέφτει ο καπιταλισμός. Λέει μαζί σου, λέει. Είναι σαν αυτό που λες: το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Λοιπόν, τι νικάει το τέλος του καπιταλισμού? Οκ, παιδιά, αρχίζει και γίνεται πιο dark, εντάξει. Πόλεμος με πυρηνικά. Ωραία. Τι νικάει τον πόλεμο με τα πυρηνικά? Είμαι στο τσακ να γράψω πόλεμος με τόξα και σπαθιά. Και νομίζω θα το γράψω. Αν και μάλλον δεν θα δουλέψει αυτό, παιδιά. Ωραία. Το να πάμε στον Άρη και να ζήσουμε εκεί. Ωραία. Τι νικάει το να πάμε στον Άρη? Δεν ξέρω πλέον. Το οξυγόνο, ίσως. Σωστά, το οξυγόνο νικάει το να πάμε στον Άρη για κάποιο λόγο. Επίσης, το σκέφτηκαν και άλλοι δύο αυτό. Και άλλοι δύο πήγαν στον Άρη και βάλαν το οξυγόνο ως απάντηση. Τι νικάει το οξυγόνο, θα βάλω η φωτιά. Όχι, η φωτιά χρειάζεται. Παιδιά, το είχα πάει. Δηλαδή, έφτασε το οξυγόνο και να χάσω τώρα από το οξυγόνο, δεν είναι κρίμα. Και το έχουν δοκιμάσει 1051 αυτό. Το έχουν κάνει. Ναι, θα μου πει, βγάζει ένα νόημα. Ξέρω, η φωτιά χρειάζεται το οξυγόνο και όλα αυτά, αλλά. Anyway, αυτό είναι το παιχνίδι, εντάξει. Μπορώ να το παίξω σε κάποιο live stream καμιά φορά, δεν ξέρω. Είναι κάτι τέτοια παιχνίδια που μου τραβάνε το ενδιαφέρον και κάνω βίντεο. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε κάτι άλλο, μπορείτε να κλικάρετε εδώ και εδώ. Και εμείς θα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.